Να παρακολουθήσουμε τι προηγήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στη Λεμεσό. Ένα διαφορετικό κλίμα, όπου οι Λεμεσανοί κατάφεραν σε συνθήκες πανδημίας να διασκεδάσουν το καρναβάλι και να προσφέρουν εικόνες ξεγνιασιάς και γέλιου. Αυτές είναι οι εικόνες που καταγράφονταν κάθε χρόνο την Κυριακή των Απόκριων στη Λεμεσό. Εν μέσω πανδημίας, ωστόσο, οι Λεμεσανοί δεν έχασαν το κέφι τους και αντί ποδαρά την παρέλαση, προχώρησαν με καρναβαλική αυτοκινητοπομπή, χαρίζοντας έστω και για λίγο εικόνες ξεγνιασιάς και διασκέδασης σε μικρούς και μεγάλους, στείνοντας ξέφρενο πάρτι στους δρόμους της πόλης. Οι δρόμοι της πόλης του καρναβαλιού γέμισαν μάσκες και μεταμφιεσμένα αυτοκίνητα που έστειλαν τα δικά τους μηνύματα επικαιρότητας. Ο Λεμεσανός έκανε ποτέ το χιούμορ του. Εννοείται ότι ο καρναβάλι είναι τρόπος ζωής κάθε χρόνο και όλων Λεμεσανών. Πόσο καιρό να είστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι μας? Πάμε να περάσουμε τέλεια! Το πρωί δεκάδες ποδηλάτες, ντυμένοι με στολές και φορώντας περούκες, έκαναν πορεία στον παραλιακό δρόμο της πόλης. Την ίδια ώρα αυξημένη είναι η παρουσία της αστυνομίας στη Λεμεσό για τήρηση των διαταγμάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης. Ήταν αυξημένη στην λεωφόρο Μακαρίου όπου δημιουργήθηκε και με διακριτικότητα παρακολούθησαμε την όλη την εκδήλωση. Δεν είχαμε οποιαδήποτε ιδιαίτερα παρατράγουδα παρά μόνο δημιουργήθηκε σε κάποιες κυκλοφοριακές αυτηρίες. Συμφόρηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κλιμάκιο που ασχολείται με τη λοιμοκάθαρση ενισχύθηκε με άλλα 40 μέλη, ενώ τα περίπολα από 35 ημερησίως αυξήθηκαν σε 55 για το τριήμερο.